Βρεθήκαμε στο Ακάνθος και συναντήσαμε τους Ονειράμα που ξεκινούν τις unplugged εμφανίσεις τους δίπλα στην παραλία. Το αγαπημένο συγκρότημα μας μίλησε για τα καλοκαιρινά του σχέδια και φυσικά δεν παραλείψαμε τη συζήτηση για τη Eurovision. Εδώ ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, πολύ καινούργιο και για μας και πολύ ενδιαφέρον συγχρόνο. Θα παίξουμε πάνω στην παραλία, unplugged, δηλαδή θα διασκευάσουμε όλα μας και τα δικά μας τραγούδια αλλά και κάποιες διασκευές που κάνουμε έτσι και αλλιώς άλλων τραγουδιών με ακουστικές εκτελέσεις. Μα δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις. Σήμερα το καινούργιο μας τραγούδι το λέγεται Δεν Υπάρχεις, κυκλοφόρησε στα ραδιόφωνα. Είναι από τα αγαπημένα μας και του ευχόμαστε καλό ταξίδι. Χρόνος για διακοπές, χρόνος για δουλειά, θα συνδυαστούν, πώς θα είναι αυτά? Εμείς πάντως συνδυάζουμε το καλοκαίρι και αυτό είναι νομίζω και το πιο ευχάριστο. Και είμαστε αρκετά τυχεροί που μπορούμε με τη δουλειά μας να συνδυάζουμε και διακοπές. Έτσι, βόλτα ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Και φέτος ήταν αυτό. Φέτος βέβαια έχουμε και κάτι πιο ωραίο και ιδιαίτερο. Μετά από αρκετά χρόνια θα ξανασυνεργαστούμε με τον Αντώνη Ρέμο στο Θάλασσα. Νομίζω θα ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο μετά τις εκλογές. Θα πηγαίνατε Eurovision? Μέχρι στιγμής μας έγινε η πρόταση. Θεωρήσαμε, κρίνοντας και σταθμίζοντας τα δεδομένα μας, ότι δεν ήταν καλή στιγμή. Δεν το κάναμε. Το να λες ποτέ είναι λίγο χαζό, οπότε δεν λέμε ποτέ, αλλά προς το παρόν δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο ούτε για εμάς ούτε για τους να κάνουμε κάτι εμείς. Ποιος πιστεύετε καλλιτέχνης Έλληνας θα μπορούσε να πάει και να κέρδιζε? Ο Ζαγορές. Το Παρίσι. Η Μαριό. Και ο Γιώργος σε σόλο μπουζούκι. Εγώ μόνος μου. Χωρίς αυτό. Και εσείς που μπορεί να πάτε κάποια στιγμή. Να... Εγώ μόνος μου είπα. Σε λέω. Είδες να απολαύσεις Ονειράμα? Βέβαια. Μετά από 2-3 αναβολές, γιατί ο καιρός δεν ήταν πολύ φίλος. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά και ανυπομονώ να τους δω. Εσύ τι θα κάνεις τώρα που είναι και καλοκαίρι, τι προγραμματίζεις, θα βρεις χρόνο για διακοπές? Στις μέρες μας είναι το λιγότερο που με νοιάζουν οι διακοπές. Δεν πειράζει, θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε όταν θα μεγαλώσουμε. Συναντήσαμε και τον πρόεδρο του ομίλου Αντένα, κύριο Μίνο Κυριακού, όπου χθες γιόρταζε τα γενέθλιά του με εκλεκτούς φίλους και φυσικά τη σύζυγό του Μαρή Κυριακού και το γιο του και αντιπρόεδρο του ομίλου Αντένα, Θοδωρή Κυριακού. Μα δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις.